Σας καλώς ήρθατε στο κανάλι μας το Μαριέτας Γιαρλάντ. Σήμερα θα μάθουμε μία τεχνική αυξήσεων που λέγεται αριστερή αύξηση, στα αγγλικά λέγεται make one left, ή δεξιά αύξηση που λέγεται στα αγγλικά make one right. Οι τρόποι αυτοί αύξησης είναι πάρα πολύ καλοί, διότι όταν αυξάνουμε και προσθέτουμε πόντους, δεν δημιουργείται κενό ή κάποια τρυπούλα στο πλεκτό μας. Η αριστερή αύξηση έχει μία κλίση προς τα αριστερά και η δεξιά αύξηση έχει μία κλίση προς τα δεξιά. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε αυξήσεις αριστερή ή δεξιά πάντα στην καλή πλευρά του πλεκτού και είναι πολύ χρήσιμες όταν πλέκουμε γάντι με αντίχειρα, όταν πλέκουμε ρεγκλάν pullover ή ρεγκλάν ζακέτα από πάνω προς τα κάτω, top down, πολύ χρήσιμες όταν πλέκουμε μία εσάρπα, ένα σάλι τριγωνικό και ξεκινάμε να κάνουμε τις αυξήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για να δούμε πώς δημιουργείται πρώτα η αριστερή αύξηση. Είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού μας και πλέκουμε όλους μας τους πόντους μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε την αύξησή μας. Έχω πλέξει με την καλή όλους τους πόντους και έφτασα στο σημείο, έχω σηματοδοτήσει τον κεντρικό πόντο εδώ, που θέλω να κάνω την αύξηση την αριστερή. Ανάμεσα στους δύο πόντους που θέλω να βάλω την αύξηση, υπάρχει μία μικρή μπάρα νήματος, μία μικρή κλωστούλα. Αυτή την κλωστούλα λοιπόν, με την αριστερή μας βελόνα και με φορά από μπρος προς τα πίσω, την παίρνουμε στην αριστερή βελόνα. Γυρίζουμε τη βελόνα μας και το πλέκουμε από τον πίσω πόντο με την καλή. Πλέκουμε με την καλή από τον πίσω πόντο για να μην δημιουργηθεί κανένα κενό. Πλέκουμε λοιπόν και τον επόμενο μας πόντο. Μπήκε η πρώτη μας αύξηση, αριστερή αύξηση. Τώρα θα κάνουμε τη δεξιά μας αύξηση. Πάλι ανάμεσα στον πόντο που θέλουμε να, στους δύο πόντους που θέλουμε να σηκώσουμε την αύξηση, υπάρχει ένα μικρό νήμα. Με φορά τώρα από πίσω προς τα μπρος με την αριστερή μας βελόνα, το περνάμε στην αριστερή βελόνα. Το ξαναδείχνω. Με την αριστερή βελόνα από πίσω προς τα μπρος, περνάμε αυτό το μικρό νήμα στην αριστερή μας βελόνα και το πλέκουμε αυτήν τη φορά το νέο μας πόντο από μπροστά με την καλή. Με τον τρόπο αυτό δεν δημιουργείται κενό στην αύξηση που έχουμε προσθέσει. Συνεχίζουμε και πλέκουμε όλους τους επόμενους πόντους με την καλή, μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας. Έτσι λοιπόν, προσθέσαμε τους πόντους χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως κενό. Αφαιρώ και το σημάδι για να το δείτε καλύτερα. Ορίστε. Έχουμε λοιπόν την αριστερή αύξηση και τη δεξιά αύξηση. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like. Καλά πλεξίματα!